Την επιβολή ποινής κάθριξης 12 ετών για δωροδοκία στον αντιπρόεδρο της Samsung Electronics Lee Jae-yong, που είναι κληρονόμος του εταιρικού ομίλου της Samsung, ζήτησαν οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα. Ο 49χρονος κληρονόμος της Samsung αντιμετωπίζει κατηγορίες εναντίον του υποτιθέμενου ρόλου του σε σκάνδαλο δωροδοκίας, το οποίο οδήγησε στην αποπομπή από τα προεδρικά της καθήκοντα της πρώην Προέδρου της Νοτίου Κορέας, Park Geun-hye. Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης την επιβολή ποινών από 7 έως 10 χρόνια για τα 4 άλλα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Samsung που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Την περασμένη Πέμπτη, ο κληρονόμος της Samsung στην κατάθεσή του για πρώτη φορά από τη σύλληψή του το Φεβρουάριο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 25 Αυγούστου.